Κύριε Σοφιανέ, υποθέτω και εσάς στο ΚΚΕ σας προβληματίζει αυτή η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Ναι, μόνο που δεν είμαστε παρατηρητές, ξέρετε. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος εχθρικό, τοξικό, αδιάφορο για μια σκληρή πραγματικότητα που ζει αυτός ο λαός. Είναι πρόσφατες οι δίκες στο μάτι. 101 συνάνθρωποι μας κάηκαν. Γιατί έχεις να κάνεις με ένα κράτος το οποίο δεν ενδιαφέρεται για να προστατέψει τον άνθρωπο από τη φωτιά, από τους σεισμούς, από τις πλημμύρες. Έχουμε να κάνουμε με εγκατάλειψη των παιδιών που είναι κακοποιημένα ή τα παιδιά τα οποία πρέπει να έχουν μια βοήθεια, μια στήριξη. Τα δίνουν στις ΜΚΟ. Πρόσφατα δεν είναι τα δημοσιεύματα για τον πατέρα τάδε και για την τάδε ΜΚΟ. Έχουν αφήσει δηλαδή την κοινωνική πολιτική, την κοινωνική μέριμνα σαν υποχρέωση και φροντίδα του κράτους σε ΜΚΟ, σε φιλάνθρωπους και κατά καιρούς μπροστά σε δολοφονίες, γυναικοκτονίες, μπροστά σε εγκατάλειψη παιδιών, μπροστά σε κακοποίησεις, να έχουμε να μιλάμε ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Ποιες κοινωνικές υποδομές υπάρχουν σήμερα για να στηριχτεί μια γυναίκα η οποία κακοποιείται, για να προστατευτεί, για να προλάβουμε και όχι για να ερχόμαστε κατόπιν εορτής μετά από συχνές τέτοιες δολοφονίες ή εγκαταλείψεις παιδιών. Πόσο θα μένουν τα παιδιά ακόμα στο παιδόν, εγκατελειμμένα, γετοποιημένα. Πόσο ακόμα δεν θα υπάρχουν κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου της Αθήνας έχει μόλις 7 εργαζόμενους για να δέχεται δεκάδες τηλεφωνήματα για κακοποιήσεις ανηλίκων. Όλα αυτά νομίζω είναι ένα άθροισμα που δείχνουν πραγματικά ότι αυτό το κράτος είναι εχθρικό, τοξικό, αδιάφορο και πρέπει και να τιμωρηθεί μαζί με την διεκδίκηση των δομών και τα κράτη, ξέρετε, τα κυβερνάνε. Τα κυβερνούν και οι σημερινοί κυβερνώντες και οι προηγούμενοι. Μόνο την τελευταία δεκαετία έχουμε μετρήσει πάνω από 10 μεταρρυθμίσεις, υποτίθεται, στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και στο δημόσιο σχολείο. Φυσικά αυτές έχουν μια κοινή κλωστή, δένονται. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγίες οι οποίες υλοποιούνται κατά γράμμα. Είναι οι πιστοποιήσεις, είναι τα επίπεδα. Είναι ουσιαστικά υποβάθμιση του πτυχίου, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε τίποτα. Αντιστοιχεί απλά σε κάποιες γνώσεις. Και για να μπορέσει μετά ο φοιτητής, ο οποίος τελείωσε τις σπουδές του σε φυσικομαθηματικές σχολές, για να πάει στο δημόσιο, να κάνει και ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Να πάρει και μια ειδίκευση παιδαγωγική επάρκεια, την οποία την έβγαλαν και οι μεν και οι δε από το πτυχίο. Όλα αυτά οδηγούν σε μια μαζική υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, σε μια ολόκληρη βαθμίδα ιδιωτική με δίδακτρα των μεταπτυχιακών σπουδών και φυσικά σε μια γενικευμένη αβεβαιότητα. Οι φοιτητές λοιπόν θέλουν να μάθουν, θέλουν όλη τη γνώση στο πτυχίο, θέλουν πτυχίο που θα έχει αντίκρισμα και δεν θα είναι απλά ένα επίπεδο α ή β, και στα πλαίσια αυτά διεκδικούν, παλεύουν, οργανώνονται και έχουν καταφέρει και την πανεπιστημιακή αστυνομία να μην έχει μπει στα πανεπιστήμια και η υπάρχουσα δυναμική εγγυάται ότι δεν θα μπει και δεν θα περάσει ένα κλίμα καταστολής, αλλά και να διεκδικήσουν όλη τη γνώση και τη μόρφωση στο πτυχίο. Δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια για να πάρουν κάποιες γνώσεις. Θέλουν να πάρουν πτυχίο που με ειδίκευση θα έχει αντίκρισμα σε δουλειά. Και όχι μετά θα πιστοποιείται μονίμως, θα παρακολουθεί το α ή το β μεταπτυχιακό και θα είναι σε μια διαρκή αναζήτηση για να φτιάξει ένα βιογραφικό, για να πάει στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή για να πάει για 8 μήνα. Ωραία. Γιατί το έχουμε θέμα... και αυτή τη μόδα με τα 8 μήνα, γιατί έχουν αλλοιώσει, έχουν αποσαρθρώσει τις εργασιακές σχέσεις και πλέον η μόνιμη, η σταθερή δουλειά είναι όνειρο απατηλό για τη σημερινή νέα γενιά. Κύριε Σοφιανέ, το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια πώς θα το λύσουμε? Και δεν αναφέρομαι τώρα σε περιστατικά, αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε δει στην εστίαση εδώ στην Αθήνα, όπου μένανε μέσα στην εστία ολόκληρες συμμορίες. Πήγε λοιπόν η αστυνομία, τις ξέραν τις συμμορίες. Πήγε η αστυνομία και τους έβγαλε. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα που φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, για την οποία μιλάει ο κύριος Κερίδης, έπεσε από το παράθυρο γιατί ήταν εφίσκα το αμφιθέατρο. Ή ο κύριος Πρίτανης στη Θεσσαλονίκη που στέλνει οδηγία να κόβουν το ρεύμα σε συγκεκριμένες ώρες και τη θέρμανση. Αυτά είναι τα χάλια τους. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια. Ποιες είναι οι βιβλιοθήκες στα πανεπιστήμια? Ποιες είναι οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια? Ποια είναι η αναλογία εκπαιδευτικού με ΔΕΠ? Γιατί μιλάμε για 1000 προσλήψεις, πόσες χιλιάδες θέσεις έχουν φύγει και πόσες θέσεις ΔΕΠ καλύπτονται με μεταπτυχιακούς, με υποψήφιους διδάκτορες, με ένα κόσμο ο οποίος είναι κυριολεκτικά στη μαύρη εργασία και δεν παίρνει, δεν μπορεί, πώς να το πω, να αντιστοιχηθεί ο μισθός του, το βιωτικό του επίπεδο με τις σπουδές που έχει κάνει. Γι' αυτό και φεύγει και πάει στο εξωτερικό. Άκουσα πριν τον Πρωθυπουργό να λέει στο Facebook ότι την τετραετία αυτή μειώθηκαν οι φόροι. Εκτός ότι είναι πρόκληση και μεγάλο ψέμα, οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Για το 2023 προβλέπονται 57 δισεκατομμύρια να εισπραχθούν. Σχεδόν 2,5 δις περισσότερα από το 2022. Και μάλιστα αυτά προέρχονται κατά 95% από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους. Και μόλις το 5% από τις επιχειρήσεις. Και με τους έμεσους φόρους. Και με τους έμεσους και τους άμεσους. Περισσότερο είναι οι έμεσοι. Και για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η βαριά φορολόγηση, αυτή η βαριά φορολεηλασία, φορολιστία, διαδοχικά τα τελευταία 10 χρόνια με διαφορετικές κυβερνήσεις μεγαλώνει. Ξέρετε, για την οικονομία της συζήτησης, αυτά που ζούμε σήμερα δεν ήρθανε γενικά. Δεν φταίει το κακό το ριζικό μας. Ούτε είναι μόνο εισαγόμενα. Είναι μια ασκούμενη πολιτική. Να θυμίσω λοιπόν ότι το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισαν μαζί και το ΠΑΣΟΚ, η ΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία. Τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις στα πλαίσια του προγράμματος σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης τις υλοποιούν από κοινού. Γι' αυτό βλέπουμε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου να έρχονται συμπληρώσεις. Πάνω στον νόμο Αξιόγλου να έρχεται ο νόμος Χατζηδάκη. Γι' αυτό βλέπουμε μια σειρά μέτρα και νομοσχέδια αυτής της τετραετίας να ψηφίζονται από κοινού. Να θυμίσω ότι το καλοκαίρι, επειδή μιλάμε για αυξήσεις, ψήφισαν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μόνιμη έκτακτη εισφορά σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει το διπλό καπέλο στην τιμή και του ρεύματος και της βενζίνης. Το χρηματιστήριο της ενέργειας, με συγχωρείτε, είναι πολιτική επιλογή, η οποία έχει εκτινάξει τα ύψη. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι αφήνουμε το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο για να πάρουμε το πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Ή δεν είναι μόνο το ότι έχουμε χρυσοπληρώσει τις ΑΠΕ. Και σήμερα έχουμε 40% στο μήνυμα ΑΠΕ. Έχουμε δει να μειώνεται τα τιμολόγια. Έχουμε δει να προστατεύεται το περιβάλλον. Είναι λοιπόν ασκούμενες πολιτικές, τις οποίες τις έχουν ψηφίσει, έχουν διαμορφώσει ένα πολύ βαρύ άσχημο τοπίο για την επόμενη μέρα και γι' αυτό το λόγο και επειδή το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα της κάλπης απέναντι σε κυβερνητικές εκδοχές που τις είδαμε, τις βλέπουμε τώρα, τις είδαμε στο παρελθόν, χρειάζεται δύναμη αντιπολίτευσης, σοβαρή, σταθερή, μαχητική και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Για να μπορούμε την επόμενη μέρα με ένα προϋπολογισμό πολύ ζώρικο που θα έρθει, το Ταμείο Συνοχής, γιατί δεν το συζητάμε, και το υπερμνημόνιο το οποίο το συνοδεύει, το περίφημο Ταμείο Συνοχής. Δεν θα μας τα δώσουν έτσι τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές και στο φορολογικό και στο εισόδημα και στις εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν το ζητούμενο για μας είναι αυτός ο κόσμος που απορρίπτει τον εκβιασμό Τσίπρας ή Μητσοτάκης, κανένας από τους δυο, ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Εντάξει, ο κύριος Κερίδης δεν τα πάει καλά με τα μαθηματικά και τους αριθμούς. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Με τον τσιγκλάτη δεν μπορώ να σταματήσω μετά. Είναι συγκεκριμένη η καθημερινότητα που βιώνει ο κόσμος που μας ακούει. Που δεν μπορεί πλέον να πληρώνει αυτούς τους φόρους, αυτή τη φοροελεηλασία. Από εκεί και πέρα και από τη συζήτηση, νομίζω, βγαίνει ένα σίγουρο ασφαλές ζητούμενο όσον αφορά το τι λέει κάθε κόμμα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί η ψήφος καθορίζει τους όρους της επόμενης μέρας. Απέναντι λοιπόν σε μια κυβέρνηση την οποία θα έχουμε είτε με το Μητσοτάκη είτε και χωρίς το Μητσοτάκη, απέναντι λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση η οποία έχει σημαδεμένα χαρτιά, χρειάζεται ισχυρό αντίπαλο δέος. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να το εγγυηθεί.